πάμε σε ένα περίεργο γεγονός, το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό και αφορά τη συναυλή την οποία είχε δώσει η αγαπημένη τραγουδίστρια, η Μαρίνα Ισάτη, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει φράυση εστί νεολαία που πηγαίνει, είναι sold out, κόσμος, νεολαία, όπου πηγαίνουν τη δούνε, όπου της πέταξαν αυγά και αναπτήρες την ώρα που τραγουδούσε. Mm-hmm. Πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά να μας πω, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ η Σταυρούλα Ηλούρου. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Το βίντεο. Γεια σας. Να ζητήσω κάτι. Επειδή σκάνε πράγματα πάνω στη σκηνή και κοντεύουμε να πέσουμε κάτι αυγά, ας πούμε. Ένα αυγό σπασμένο, φρέσκο εννοώ. Και κάτι αναπτύρες και κάτι τέτοια. Γενικά, θέλετε να μου πετάτε πράγματα στη σκηνή τέτοιου είδους. Ειδικά αυγά, ας πούμε, ομά. Θέλετε. Να το πάμε πάλι άλλη μία. Καλή συνεχεία. Ωραία. Πάμε. Ρίχτω άλλη μία. Θα πρέπει να κάνω κάτι. Μάλιστα. Mm. Τα είπε ξεκάθαρα και η ίδια μόνη της τι ακριβώς συνέβη. Ναι, να πούμε ότι βέβαια τη συναυλία ήταν στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Την Κυριακή συνέβη το περιστατικό. Όλα πηγαίνανε καλά μέχρι που κάποιοι μέσα από το πλήθος, όπως είπε και η ίδια, πέταξαν αυγά και αναπτήρες. Να πούμε ότι συνήθως οι συναυλίες έχουν διάρκεια περίπου, της Μαρίνα Σάτη δηλαδή, επειδή κάνει το τουρνέ, 3 ώρες. Τώρα το πρόγραμμα έκλεισε στη 1,5 ώρα και δεν ξαναβγήκε στη σκηνή. Κοιτάξτε, φέτος το καλοκαίρι και έχουμε δει πάρα πολλά ευτράπελα. Δεν ξέρω τι τύποι είναι αυτοί οι οποίοι μαζεύονται σε κάτι συναυλίες, σε κάτι πανηγύρια, τι έχουν μέσα στο μυαλό τους. Πετάνε από καρέκλες, τραπέζια, αυγά, καρπούς, για σαλάτες. Δεν ξέρω τι κουλτούρα είναι αυτή που τα έχουν δει, που τα έχουν μάθει όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι πράγματα ντροπή. Πάει ο άλλος ο καλλιτέχνης να τραγουδήσει και έρχεται αντιμέτωπος με τη Σάρα και τη Μάρα και όλα αυτά που πετάνε. Δηλαδή θέλει και υπομονή γαϊδουρινή να έχεις, ας πούμε, έτσι, για να αντιμετωπίσεις τον κάθε μεθυσμένο που προφανώς θα τελειώμα ο άνθρωπος που τα πέταξε αυτά. Κι όμως, κύριε, δεν ήταν κανένας λιώμα, δεν πουλάγανε αλκοόλ σε αυτή τη συναυλία και δεν ήταν ένας, ήταν αναπτήρες και ένα αυγό και πολλοί αναπτήρες. Άρα εδώ μιλάμε ότι κάποιοι πήγαν επίτηδες να δημιουργήσουν πρόβλημα και να κάνουν αυτά τα έκτροπα στο συγκεκριμένο χώρο. Που υπήρχαν μικρά παιδιά. Που υπήρχαν μικρά παιδιά μεταξύ των όσων πήγαν να δουν τη συγκεκριμένη συναυλία. Αλλά σας είπα να γελάτε, κύριε. Γιατί, κύριε μου, κύριε Καραγιάννη, αστείο ήτανε που συμπετάξαν να βγω και αναπτήρες. Όχι, δεν γέλασα. Έκανα μηδίαμα με την έννοια ότι λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού, πόσο πιο κάτω θα φτάσει. Δυστυχώς... Εγώ σας είδα που και γελάγατε που έλεγε και τα βγάω. Που είναι φρέσκο. Όχι. Μ' άρεσε η γλαφυρή περιγραφή απλά. Ήταν γλαφυρή περιγραφή. Τώρα κύριε Λεμόνη, πού είναι αστείο, κύριε Λεμόνη, εσείς πού γελάτε, κύριε Λεμόνη, κι εσείς. Εγώ γελάω με τον κύριο Καραγιάννη. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι αστεία να έχουμε αυτά τα έκτροπα να πετάλω να πτήρες αυγά και να έχει σας έρθει εδώ πέρα γελάτε. Αυτά είναι καταδικαστέα. Αλλά με τον κύριο Καραγιάννη. Καταδικαστέα, αλλά γελάτε, κύριε Λεμόνη. Λες και αυγά σου καθαρίζουνε. Στην άλλη πετάξε τα αυγά, σε άλλη και τα καθαρίζουνε. Αν είναι δυνατόν. Μα είμαστε σοβαροί με αυτά τα πράγματα. Η λεπτομέρεια από την κυρία Μαρίνα. Εγώ ζητώ συγγνώμη με το τηλεοπτικό κοινό για αυτή την απρέπεια της κυρίας Λεμονή αυτή τη στιγμή. Τι γελάτε, κυρία μου. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε. Είμαστε, είναι πράγματα. Άλλοι εδώ. Εγώ γελάω τώρα που γελάει και η Χαρά και ο κ. Καραγιάννη. Τι να κάνω. Δηλαδή, έλεος. Μα η Χαρά έχει πεθάνει στο γέλιο. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Όλοι με την έβγαση νευρικό. Μου γελάμε. Τι είπατε. Η ίδια πάντως η Μαρίνα Σάτη είπε ότι ήταν φρέσκο το αυγό. Άρα το τρόλαρε και μόνη της, έτσι. Τι γελάτε, κυρία μου, εδώ. Μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα.
Είπαμε, όλοι γελάμε με τη Γιαδικιάρογλου. Με τι? Με τη Γιαδικιάρογλου. Με τη Γιαδικιάρογλου. Έτσι πήγε όμως και εδώ τώρα, είναι κάπως έτσι. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Με τη Γιαδικιάρογλου, από την ταινία λέει. Εγώ έβλεπα τη την Ξανθοπούλου που βλέπε την τέτοια, που βλέπε τη Γιαδικιάρογλου. Σε τέτοιο στυλ. Κώδικα δικό σα επικοινωνία. Όχι, είναι από το. Όχι, υποκάλυψε στο Θρανίο αυτό. Που γινόταν ο καυγάς και κάναν όλοι οι μαθήτες ότι εγώ δεν έβλεπα. Έβλεπα την τάδε, βλέπε την τάδε. Να έλεγα, είχαμε και ζέστες, πάει στα κομμάτια. Έχει αλλάξει η θερμοκρασία. Έχουμε ζέστη, έχουμε ακόμα ζέστη. Έχει αλλάξει η θερμοκρασία. Σήμερα ήταν ζεστή μέρα.